Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο Pookies Pokeatic για τους παγιούς. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν έχουμε ένα ακόμη βίντεο οδηγό και θα σας δείξω μέσα σε αυτό τρεις τρόπους τους οποίους μπορείτε να φαρμάρετε εύκολα XP, να ανεβείτε δηλαδή εύκολα level, είτε είστε στην αρχή του παιχνιδιού είτε στο τέλος του παιχνιδιού. Τώρα το ενδιαφέρον είναι η τρίτη μέθοδος και η τελευταία που θα σας δείξω, είναι ότι μπορείτε να πάρετε εύκολα XP, να κάνετε και shiny hunting χωρίς να έχετε το μοχλό στα χέρια σας, δηλαδή να είστε away from keyboard και απλά να παίρνετε XP, να παίρνετε αντικείμενα και να κάνετε shiny hunting. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τους δύο πρώτους τρόπους. Με τον πρώτο τρόπο να είναι να ξεκινάμε σε αυτήν εδώ την περιοχή. Θα βάλετε ως destination κάπου εδώ. Ναι, τέλος πάντων. Θα στήσουμε ένα picnic και θα φτιάξουμε ένα sandwich για να κάνουμε encounter normal type Pokemon. Δηλαδή, θα φτιάξουμε ένα ham sandwich. Πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί όταν φτιάχνετε αυτό το sandwich, γιατί αν βάλετε εκτός ψωμιού κάποιο αντικείμενο, δεν θα λειτουργήσει σωστά. Οπότε πρέπει να βάλετε όλα τα αντικείμενα μέσα στο ψωμί. Και αφού έχουμε φτιάξει το ham sandwich, θα δείτε ότι έχουμε encounter power normal level 1. Τώρα αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι πρέπει να έχετε στην κατοχή σας το lucky egg. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βεβαιωθείτε ότι έχετε στην κατοχή σας το lucky egg, το οποίο το παίρνετε από τον Jack. Έχοντας νικήσει 5 εμβλήματα, μπορείτε να πάτε στην ακαδημία και να σας το δώσει, είτε θα τον βρείτε έτσι κι αλλιώς στο έκτον gym που θα προχωρήσετε την ιστορία και θα σας δώσει το lucky egg, το οποίο ουσιαστικά σας δίνει plus τα μισά XP που θα πάρει το Pokémon. Δηλαδή, αν το Λουκάριο μου πάρει 3000 XP από ένα Pokémon, το Lucky Egg θα του δώσει ακόμη 1500, άρα θα πάρει 4500 XP. Θα το δώσω στο Λουκάριο τέλος πάντων. Τώρα θα πάμε στο destination το οποίο έχουμε ορίσει. Και φτάνοντας λοιπόν στο destination μας, θα δείτε ότι μπορούμε να βρούμε Chansey, τα οποία Chansey είναι γνωστά για τα XP που δίνουν, και έχοντας τα εφέ από το sandwich που έχουμε φτιάξει θα βρούμε πάρα πολλά Chansey, και απλά αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να ξεκινήσετε να ρίχνετε πόκια. Αν τα ρίξετε με το Let's Go Mode, τα XP είναι πιο λίγα, υπερβολικά πιο λίγα, αλλά είναι πιο γρήγορα σίγουρα και πιο εύκολος τρόπος. Τώρα βεβαιωθείτε ότι το Pokémon που θα πολεμάει το Chansey θα έχει Physical Attack, γιατί το Special Attack δεν θα κάνει σχεδόν τίποτα στο Chansey, και να έχετε μια super effective κίνηση. Και απλά θα ξεκινήσετε να ρίχνετε Chansey. Τώρα αν είστε τυχεροί μπορεί να εμφανιστεί κάποιον πλήση το οποίο θα δώσει περισσότερα XP από το Chansey. Τώρα αν έχετε ολοκληρώσει το παιχνίδι και έχετε ξεκλειδώσει και την περιοχή 0, μπορείτε να πάτε κάπου εδώ και τα Chansey θα είναι σε μεγαλύτερο level και θα σας δώσουν περισσότερα XP. Απλά βεβαιωθείτε ότι θα πάρετε το sandwich πριν μπείτε στη σχετική περιοχή, γιατί δεν μπορείτε να σετάρετε picnic μετά. Τώρα ο δεύτερος τρόπος για εύκολο farming είναι τα large και extra large candies, τα οποία μπορείτε να βρείτε μέσω raids. 5 ή 6 αστέρια θα σας δώσουν extra large σίγουρα. Μπορείτε να πάρετε και medium για low level Pokemon, και αυτό που θα κάνετε μόνο είναι ότι πρέπει να επιλέξετε ένα Pokemon το οποίο θα μπορεί να ρίξει τα raids. Έχουμε κάνει και συγκεκριμένο βίντεο οδηγό για EVs, IVs, nature, έτσι ώστε να προετοιμάσετε ένα Pokemon για raids, για το competitive κομμάτι. Αν θυμηθώ θα πεταχτεί κάπου εδώ. Για παράδειγμα, εγώ έχω το Azumarill έτοιμο, και το Azumarill μου έχει Fairy και Water type κινήσεις, οπότε μπορεί να ρίξει εύκολα Rage, Fire, Fight, Dragon και Dark. Οπότε αυτό που θα κάνετε είναι να ξεκινήσετε να ρίχνετε κάποια Rage. Θα αφιερώσετε, παιδιά, 2-3 ώρες στο παιχνίδι, θα ρίξετε αρκετά Rage, θα πάρετε αρκετά Candies,
Και το έχω δοκιμάσει, οπότε μέσα σε 2 ώρες έχετε σίγουρα candies για να πάρετε 100 level τουλάχιστον 3-4 Pokémon, μην πω και περισσότερα, αναλόγως και των Pokémon και των level που θα βρίσκεστε. Ωραία, για παράδειγμα βρήκαμε εδώ το Goodram, μπορούμε να το ρίξω με το Azumarill. Θα ανοίξω ξανά το χάρτη, θα ψάξω για Fire Raid, θα ψάξω για Dragon Raid, για Fight. Τα οποία εδώ, για παράδειγμα εδώ είναι δίπλα-δίπλα, είναι και κοντά, μπορώ να πάω να τα ρίξω και τα δύο. Και να συνεχίζω να ρίχνω raids. Τώρα, αν δεν βρίσκεται κάποιο raid το οποίο σας βολεύει, μπορείτε να κάνετε reset τα raids και τα mass outbreak τα οποία υπάρχουν στο χάρτη και θα σας δείξω το πώς τώρα. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Οπότε αφήνουμε ανοιχτό το παιχνίδι στο χάρτη εδώ, πατάμε το home button, πάμε στα settings του switch, πάμε στο system, date time, βεβαιωθείτε ότι είναι off ο συγχρονισμός του ρολογιού για το switch, και αυτό που θα κάνετε είναι να πατήσετε στον date και να αλλάξετε την ημέρα. Αν δεν δούλεψε από την πρώτη, μην αγχωθείτε, εμένα δούλεψε, κοιτάξτε, έφυγε και το mass outbreak που ήταν εδώ, έφυγαν και τα raids και εμφανίστηκαν άλλα. Κοιτάξτε, εμφανίστηκε ένα hounder. Τα raids είναι εντελώς διαφορετικά και μπορείτε να το ξαναεπαναλάβετε όσες φορές θέλετε. Και έτσι μπορείτε να βρείτε και τα outbreak που θέλετε, αλλά μπορείτε επίσης και να βρείτε και τα raids. Δηλαδή αν ψάχνετε κάποιο συγκεκριμένο raid, δηλαδή Arcanine με Fire Terra Type, μπορείτε να κάνετε reset τα raids μέχρι να το βρείτε. Δηλαδή θα ψάχνετε κάθε Fire Raid και αν δεν είναι θα συνεχίσετε να το αλλάζετε. Οπότε αυτός ήταν ο δεύτερος τρόπος. Πάμε τώρα στον τρίτο, ο οποίος είναι και ο αγαπημένος μου. Γιατί με αυτόν τον τρόπο έχετε away from keyboard farming, μπορείτε να κάνετε και shiny hunting και μπορείτε να πάρετε και αντικείμενα τα οποία θα πουλήσετε. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνετε πρώτα είναι να πάτε στην πόλη στην οποία ξεκινήσαμε και απλά πρέπει να πάμε να αγοράσουμε σοκολατένια μπανάνα. Ωραία, θα αγοράσουμε σοκολατένια μπανάνα κρέπα, το οποίο θα βλέπετε κάνει encounter power το water type για level 1, το ίδιο όπως έχουμε κάνει και με το chance, απλά τώρα θα είναι water type και όχι normal type. Και τώρα αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε σε αυτήν εδώ την περιοχή. Θα ξαναβάλουμε destination, θα πετάξουμε στο πιο κοντινό Pokémon Center. Ωραία, φτάνοντας στην περιοχή λοιπόν που έχουμε βάλει ως destination, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά γκόλτα και υπάρχει και ένα τραχτίνι που παρατηρώ εκεί και ένα βαπόριον. Τώρα καλό θα ήταν το πρώτο σας Pokémon να ξέρει είτε Grass type κινήσεις είτε Electric type κινήσεις, οι οποίες θα είναι super effective και θα σκοτώσουν τα Gold Tag πιο εύκολα. Θα δώσουμε και το Lucky Egg μιας και το έχουμε. Τώρα θα πεταχτούμε κάτω, θα πετάξουμε το Pokémon μας και αυτό θα ξεκινήσει να πολεμάει. Εμείς θα ανέβουμε πάνω. Θα ανέβουμε πάνω είπα. Και τώρα θα παρατηρήσετε ότι το Pokémon μας συνεχίζει να σκοτώνει τα Gold Tag. Τα Gold Tag συνεχίζουν να εμφανίζονται γιατί υπάρχει το εφέ με τα effects με την κρέπα που φάγαμε. Πιάνουμε εύκολα XP, πιάνουμε αντικείμενα τα οποία μπορούμε να πουλήσουμε ύστερα. Μπορεί να εμφανιστεί και κάποιο shiny, οπότε αυτή η μέθοδος πραγματικά είναι η καλύτερη. Το μοχλό δεν τον κρατάω παιδιά, δηλαδή ό,τι γίνεται τώρα γίνεται away from keyboard. Μπορείτε να βάλετε το switch σε μια δεύτερη οθόνη, μπορείτε να την βάλετε portable μπροστά σας, να βλέπετε μια ταινία Netflix, να βλέπετε το Mundial και απλά να φαρμάρετε εύκολα XP. Τώρα δεν το συνιστώ να το κάνετε πριν παίζετε για ύπνο, δηλαδή να το αφήσετε όλη τη νύχτα να δουλεύει έτσι, γιατί το Pokémon μπορεί να επιστρέψει σε εσάς, μπορεί το παιχνίδι να σκαλώσει, μας έχει μάθει από αυτά. Οπότε καλό είναι να του ρίχνετε μια ματιά που και που και αν το Pokémon επιστρέψει σε εσάς, απλά θα ξαναεπαναλάβετε τη διαδικασία. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε, αφήστε κάποιο σχόλιο από κάτω και θα τα πούμε στο επόμενο οδηγό. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε. Γεια σας.